Κύριε Κατσούλη, θεωρώ ότι το θέμα βιαστήκατε να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και λέω βιαστήκατε. Και δεχτήκαμε να συζητηθεί. Γιατί με την ανάληψη των καθηκόντων μας αμέσως, δεχτήκαμε οκλήσεις από εκθέτες για εκβιασμό. Εγγράφως παρακολουθούν τα έχουμε. Δεν ανισχύεται καθόλου έχουν δομήσει των δικηγόρων μας. Από έναν μη υπηρεσιακό παράγοντα. Εμφανιζόμενο ως πρόσωπο του Δημάρχου, λόγω μη εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τον συνδιοργανωτή Δήμο, κάποιοι μάλιστα το έχουν καταγγείλει και γραπτός. Και ευτυχώς γιατί εμείς δεν το φέρναμε εδώ. Προκειμένου όμως να συνταχθεί φάκελος, κύριε Κατσούλη, και να αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν, και επειδή μιλάτε συνέχεια για τρίκ, είστε πολύ καλό στον λόγο, πολύ καλύτερο από εμένα. Αλλά να ξέρετε, αυτό λέγεται και κάπως αλλιώς όταν δεν είσαι ουσιαστικός και είσαι μόνο καλό στον λόγο. Επίσης, για να διασφαλιστεί αυτό το κύρος του Δήμου που δεν σας ενδιαφέρει, γιατί είναι καιροσκόπικη, ή τυχόν εκμετάλλευση όπως ακούστηκε, με οικονομικά ανταλλάγματα σε βάρος του Δήμου, ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, μια διαδικασία επιστολών, ώστε να έχουμε απαντήσεις εγγράφως. Έτσι στείλαμε καταρχήν επιστολές στους συνδιοργανωτές. Το Επιμελητήριο, Ετωλική, Περιφέρεια, Ελληνικές Αλυθές, ζητώντας στοιχεία για το τι ποσό κατέβαλαν και σε ποιον. Πήραμε μέχρι στιγμής δύο απαντήσεις και αναμένουν τις υπόλοιπες. Βεβαίως κατατέθηκαν κατευθείαν στον σε αυτό που διοργάνωσε την έκθεση και δεν ήταν ο Δήμος της πόλης, γιατί δεν ήμασταν ικανοί όπως τα πρώτα χρόνια εκείνο φιλής να το διοργανώσει, δεν ήταν το πνευματικό, δεν ήταν εκείνος, δεν ήταν αλλά ήταν ικανό το γραφείο Δημάρχου. Με μοναδικό υπάλληλο τον κύριο Δήμαρχο. Με μοναδικό εκπρόσωπο και έναν κύριο Σωτηράκη, ο οποίος ψάχνουμε τα χαρτιά, ποιος είναι τούτος. Και κύριε Δήμαρχε, όπως εγώ σας το είπα αυτό με τα 15.000, θυμάστε τι μου είπατε εσείς. Ε? Ότι αυτός ο άνθρωπος δουλεύει χωρίς να πληρώνεται εδώ και δίνει την ψυχή του για να διοργανωθεί αυτή η έκθεση, το θυμάστε. Μπράβο. Έλα. Άρα και ήταν ο κύριος Σωτηράκης αυτός που ήταν πλάι στο Δήμαρχο. Μην βιαστείτε να απαντήσετε. Έχει suspense. Στις 18.09 πρωτοκόλλησα, παρακαλώ, και ενώ ψάχναμε από την δεύτερη Δευτέρα Σεπτεμβρίου τι ακριβώς συνέβη, 18.09, παρακαλώ στα πρακτικά πάρτε το μισθωτήριο το οποίο συντάχθηκε σύνταξη ο κύριος Δήμαρχος προσωπικά ο ίδιος με την εταιρεία Ψαχούλια, καλά κανένα άλλο όνομα, Ψαχούλια τώρα κι εσείς, σας παρακαλώ πάρτε το. Προκειμένου κύριε Δήμαρχε να κάνετε αυτή την πετυχημένη έκθεση, που πραγματικά κατ' εμένα πετυχημένη ήταν και μπράβο σας. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ηθικό ή νόμιμο όπως το λέτε εσείς και το λέγατε και σε προηγούμενες και εσείς και άλλοι εδώ μέσα που ακούστηκαν πριν λίγες, πριν λίγο όταν μιλούσε ο κ. Παπαδόπουλος, σας ενημερώνω κύριε εκπρόσωπο του συνδυασμού, ότι είναι τρίχες αυτά που λέτε. Δεν σας πω ποιος το είπε, να το πει μόνος του. Δεν είναι καθόλου τρίχες. Είναι πολύ μεγάλες τρίχες για να γίνουν τριχιά, κύριε Μορκούση. Στέλνουμε λοιπόν επιστολές προς όλους να μας απαντήσουν. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα, από ένα ευρώ ως 100, όπως είπε ο κ. Μαργαρίτης, είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μάλλον χιλιάδες. Αποστολή στοιχείων τήρηση όλων συμφωνητικού σχετικά 25, το σχετικό από 25 έτου 14, μια απόφαση η οποία ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει η παρούσα έλαβε αύξηση του αριθμού 142 κάτω στο 14 στις, παρακαλώ, εδώ είναι και οι ημερομηνίες, 142-14, υπαριθμών 8 του 2014, θέμα, έκκληση διοργάνωση και διάθεση πίσω στις 4 έκθεση τοπικών προϊόντων, 12 Ιουνίου, 12 Ιουνίου, ξαναλέω την ημερομηνία, του 2014, Ιούνιος, έχουν τελειώσει οι εκλογές. Ευχαριστώ. Αποφασίζει ομόφωνα. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Ιεραπόλεως στην 4η έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων που θα πραγματοποιηθεί από την 28η έως και την 31η Αυγούστου. Προσέξτε, πάντα έπιανε και Σεπτέμβρη. Τώρα τέλειωσε 31 Αυγούστου. Τυχαίο. Με τη συνεργασία της Περιφέρειας Ετωλικής, Ελληνικών Αλυκών και άλλων φορέων αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 14 ενισχύοντας από το αποθεματικό των ΚΑΑ 0064-32 των εξόδων με το ποσό των 2.000.
εγκρίνει και ψηφίζει τη διάθεση συνολικής πίστοσης 5, άρα γιατί περιμένετε 4 χιλιάρικα, σε βάρος του ΚΑΠΑ00064-32, του προϋπολογισμού οικονομικού του 14 και υπέρ του ανωτέρου σκοπού, σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης απόφασης. Πού αποφασίστηκε, κύριε Κατσούλη, εσείς μόνος σας, στο γραφείο δημάρχου να διοργανώσετε κάποια έκθεση, δεν το κρατήσετε. Το νόμο δεν είναι ηθικό. Στέλνουμε λοιπόν επιστολή στην ψαχούλια. Επειδή καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπώνων και διαμαρτυριών από εκθέτες που συμμετείχαν στην τέταρτη έκθεση τοπικών προϊόντων στην πόλη μας, σχετικά με την καταβολή ενοικίου προς το Δήμο, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τον αριθμό των περιπτέρων που συμμετείχαν στον εκθεσιακό χώρο, τις αποδείξεις πληρωνών των συμμετοχών, τον αριθμό των εταιριών που δεν πλήρωσαν ενοίκιο. Ξέραμε το αυτό κάνουμε. Τα ονόματα των εκθετών που δεν κατέβαλαν σε εσάς το μίσθωμα ώστε να διασταυρωθεί και να εισπραχθεί, καθώς και τα μεταξύ σας συμφωνητικά. Από το ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει ένομο συμφέρον οικονομικό και ηθικό για την πόλη μας, αφού τρίτοι επιδιώκουν καπηλεία της έκθεσης. Τέλος, παρακαλούμε για την αποστολή του αριθμού των επισκεπτών που κατέβαλαν το συμβολικό αντίτιμο εισόδημα. Σας επισημαίνουμε ότι τελικός αποδέκτης διαμαρτυριών είναι ο Δήμος μας, παρότι δεν ήταν συμβαλόμενος μεταξύ εταιρείας εκθετών και γι' αυτό τον λόγο οφείλουμε να δίνουμε μια ξεκάθαρη απάντηση στους ετούντες για το θέμα. 18.9. Ακόμα περιμένουμε απάντηση από την εταιρεία Ψαχούλια. Λένε αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν καταθέσει και προχωράμε, γιατί δεν ήταν σήμερα να το φέρετε στην υπόθεση. Παραχωρήσατε και σε έναν κύριο Σωτηράκη που δίνει να κάνει πάλι στο Δήμο συνεργάτη σας και το αυτοκίνητο του Δήμου, περιουσία. Στην πορεία όμως, άρχισε να μας κάνει το ένα μετά το άλλο. Κάνουμε λοιπόν ερώτηση σε αυτόν που ανέφερε, παρακαλώ, επικαλούμε τα πρακτικά. 900 ευρώ λέει ότι εισέπραξε περίπου από τον επιχειρηματία που εκμεταλλεύτηκε μέσα στον κεκλεισμένο χώρο, που ήταν ο κύριος Μπούλης, όπως γνωρίζετε. Κύριε Μπούλη, παρακαλώ πως μου κάνετε γνωστό στα πλαίσια της τέταρτης έκθεσης τοπικών προϊόντων το ποσό που καταβάλλατε ως μίσθωμα σε ποιον και να μας προσκομίσετε σχετικά παραστατικά. Δόξα τω Θεώ, μετά από τόσες μέρες πήρα απάντηση σήμερα, Κύριε Δήμαρχε, καταρχήν υπογραφή αριθμός ταυτότητας. Μετά τον υπαριθμό 193/22/14 έγγραφό σας, γνωρίζω τα παρακάτω. Εμφανίστηκε στην έκθεση κατά το χρονικό διάστημα 28-31 Αυγούστου 2014 κάποιος κύριος Σπυρίδων Σωτηράκης, κάτοικος Αγριμίου, από το γραφείο του πρώην δημάρχου, κυρίου Παναγιώτη Κατσούλη, όπως μου δήλωσε. Και εισέπραξε από εμέσια μετρητά το ποσό των 2.000 ευρώ, χωρίς απόδειξη, και μου είπε ότι θα μου έστειλε την απόδειξη. Επίσης, ο ανωτέρω πήρε από την καντίνα μου φαγητά αξίας 500 ευρώ, χωρίς να καταβάλει την αξία τους. Τα ίδια επαναλαμβανόταν και τα προηγούμενα χρόνια κατά τη διάρκεια της έκθεσης τοπικών προϊόντων στο λιμένο Μεσολογγίου. Ελάτε κύριε να πάρετε τη δήλωση, είναι πρωτότυπη, σας παρακαλώ να μην καθυντέρω από την του κυρίου Μπούλη. Η ερώτηση. Βλέπετε κύριε Κατσούλη ότι τα φέρνουμε όλα για να δημιουργούμε εντυπώσεις, αλλά ξέρετε ποια εντύπωση έχει σημασία? Ότι και ένα ευρώ, αν καταχραστεί κάποιος, έχει σημασία να το αποδώσει σε εκείνους που κάθονται απέναντι, για να ξέρουν τι πληρώνουν, για να ξέρουν ακόμη και ποιο ψήφισαν, κύριε Κατσούλη, αν υπάρχει πολιτικό θέμα. Γιατί όπως βλέπετε, δεν μιλώ προφορικά, διότι τα γραπτά μένουν και τα στοιχεία μένουν. Και σαφέστατα, κύριε Παπαδόπουλε, απαντώ και σε εσάς. Δεν θέλανα σήμερα να ανοίξω το θέμα, διότι όπως βλέπετε, συλλέγουμε στοιχεία ακόμη. Όπως είχα ανακοινώσει ότι θα πω κάποια πράγματα στην ώρα τους. Αλλά δυστυχώς κάποιοι βιάζεστε, γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή την. Ο κύριος Κατσούλης γνωρίζει πολύ καλά ότι όταν διοργανώνετε μια έκθεση από το γραφείο δημάρχου που το χειρίζεται ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι καν υπαλλήλος του Δήμου και δεν είναι καν αυτός, και παρακαλώ και τη μαρτυρία όλων σας εάν συμμετείχατε σε αυτή την έκθεση,
Εμένα με υπεδέχθη στην είσοδο ο κύριος Σωτηράκης, μου είπε πού να κάθομαι, να είμαι δίπλα στο Δεσπότη, παραδίπλα ο Περιφερειάρχης, παραδίπλα ο κύριος Κατσούλης ως δήμαρχος. Άρα και υπάρχει το πρόσωπο αυτό. Άρα πιστεύαμε μέχρι χθες ότι είναι σύμβουλός σας, ότι έχετε κάποια σχέση μαζί του, ότι τον έχετε στο γραφείο σας, σας βοηθάει. Γιατί δεν προβλέπετε, όπως ξέρετε, γιατί και εμένα μου το ρωτάνε, οι εθελοντές. Και αν είναι εθελοντές, πόσοι σπράττουν χρήματα. Εκτός, κύριε Κατσούλη, αν εμφανίσετε επίσης κάποια σύμβαση, η οποία να λέει ότι η διοργανώτρια αρχή είχε τον κύριο Σωτηράκη προσλάβει ως υπάλληλο, τότε να μας το πείτε, γιατί είναι νόμιμο. Το ηθικό θα το κρίνουν άλλοι. Αυτό λοιπόν που καταθέτω στα πρακτικά και παρακαλώ και επιμένω και θα ξαναεπιμένω. Και αν βρείτε στήριγμα να το χαίρεστε εδώ μέσα. Εγώ θα επιμένω και ας με κρίνουν οι πολίτες. Παρατηθείτε όσο είναι ώρα.